Εμείς κάνουμε ειδική εκπομπή τώρα εδώ για τις αμερικανικές εκλογές. Εσείς εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα πώς θεωρείτε ότι θα μας επηρεάσουν? Κοιτάξτε, εδώ θέλει καταρχάς να κάνουμε μια καλή ανάγνωση του αποτελέσματος και των εξελίξεων που αυτό θα φέρει. Σίγουρα, κατά την άποψή μας, ανάμεσα στα κόμματα και στα πρόσωπα που σε κάθε καπιταλιστική χώρα διαχειρίζονται την κυβέρνηση, υπάρχουν διαφορές. Το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ. Υπάρχουν διαφορές κυρίως συμφερόντων που εξυπηρετούν, υπάρχουν διαφορές προτεραιοτήτων ανάμεσα στους δύο υποψηφίους. Πράγμα όμως που δεν αλλάζει το κύριο, και αυτό είναι ότι και οι δύο αυτοί υποψήφοι εξυπηρετούν συγκεκριμένα ταξικά και συγκεκριμένα αντιλαϊκά συμφέροντα και σχέδια. Άρα λοιπόν και βεβαίως έχουν διαφορές από το ποιος στηρίζονται μέσα στη χώρα. Φαίνεται ότι ο Τραμπ στηρίζεται από την αυτοκινητοβιομηχανία, στηρίζεται από τις τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτή τη βιομηχανία, στηρίζεται από παραδοσιακές πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο, τον εφοπλισμό που στηρίζεται στο πετρέλαιο, στη μεταφορά. Το Biden ενδεχομένως έχει ένα διαφορετικό project με τις νέες τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές. Όμως αυτά, και ανεξάρτητα από το ποιο από τα δύο project θα κυριαρχήσει, δεν πρόκειται να αλλάξει η βασική φρικτή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία του αμερικανικού λαού. Των δεκάδων εκατομμυρίων ανέργων, ανασφάλιστων, οι οποίοι και την περίοδο του κορονοϊού βρέθηκαν στο στόχαστρο και έχουν θετηνήσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Ακριβώς επειδή τους στερούνται, σήμερα στη μεγαλύτερη καπιταλιστική χώρα τους στερούνται βασικά δικαιώματα. Κύριε Νικολάου, αλαμβάνε, με δεδομένου ότι έχουμε μία συμμετοχή αντίστοιχη με εκείνη του 1908 ή και μεγαλύτερη, νομίζω ότι ο αμερικανικός λαός δεν το συμμερίζεται αυτό το οποίο λέτε. Θεωρεί ότι αυτή η κάλπη τον αφορά και μετράει. Ο αμερικανικός λαός έχει λόγο, αλλά αυτός ο λόγος για να μπορεί να εισακουστεί πρέπει να έρχεται από την δική του ανεξάρτητη οργανωμένη δραστηριότητα για να υπερασπίσει ο ίδιος τα συμφέροντά του. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες και στη δική μας τη χώρα. Πραγματικά δεν μπορεί να περιμένει κάποιος ότι κάποιος μεσσίας, κάποιος σωτήρας θα του δώσει μια μαγική λύση. Τα έχουμε δει αυτά και στη χώρα μας να συμβαίνουν και την περίοδο της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης. Εξάλλου, θέλω να σας θυμίσω ότι δεν είναι το σύστημα το εκλογικό των ΗΠΑ ένα σύστημα στο οποίο λαμβάνεται υπόψη απευθείας ή ψήφος. Βέβαια. Των εργαζομένων του λαού. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο βήμα, το βήμα των εκλεκτόρων, και έχουμε δει ότι πολλές φορές δεν. Και αυτό το οποίο αποτυπώνεται στο εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι και αυτό που τελικά βγαίνει από την κάλπη. Για να έρθω σε ένα άλλο, όπως και βέβαια συμβαίνει έτσι και στην πλειοψηφία των εκλογικών συστημάτων, αλλά ακόμη περισσότερο στις ΗΠΑ λόγω του συστήματος το οποίο έχουν. Να έρθω σε μια άλλη πλευρά που μας αφορά και εμάς. Παρακολούθησα την εκπομπή σας εδώ και περίπου μία ώρα. Έχω ακούσει δηλαδή και τους υπόλοιπους συνομιλητές. Δημιουργείται μια εντύπωση ότι μια πιθανή εκλογή του Biden ενδεχομένως να ωφελήσει την αντιπαράθεση μεταξύ της αστικής τάξης της Τουρκίας και εκείνη της Ελλάδας, με επίκεντρο τα ενεργειακά, με επίκεντρο την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα. Εμείς νομίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές στην εξωτερική πολιτική των δύο. Κυρίως αυτές οι διαφορές όμως έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβάνονται την Κίνα και τη Ρωσία. Μάλιστα. Η Κίνα είναι ο βασικός εμπορικός ανταγωνιστής παγκοσμίως, είναι η δεύτερη ή η πρώτη, ανάλογα πώς μετράς, οικονομία παγκοσμίως. Όμως αυτό το οποίο δεν θα αλλάξει κατά την άποψή μας είναι ο σταθερός νατοϊκός προσανατολισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που δεν θα αλλάξει είναι η παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον, στις δεκάδες βάσεις που έχουμε στη χώρα μας, που αποτελούν ορμητήρια για πολέμους και υπεριαλιστικές επεμβάσεις και βάζουν ένα στόχο στην πλάτη του ελληνικού λαού. Και για να κλείσω, να πω και το εξής. Πρέπει να θυμηθεί ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί ότι με διαχείριση των δημοκρατικών του Κλίντον είχαμε τα ίμια, την οικοδόμηση των κρίζων ζωνών, το καθεστώς περιορισμένης κυριαρχίας στο Αιγαίο, ότι με τον δημοκρατικό Ομπάμα είχαμε
τον πόλεμο στη Λιβύη που οδήγησε στο διαμελισμό της χώρας, την όξυνση των αντιθέσεων και των από τον Άννα στον Καϊάφα, άρα. Και με Τραμπ, αν θέλετε, είχαμε ακόμα ένα βήμα το οποίο οδήγησε σε νέα κλιμάκωση με το απαράδεκτο τουρκο-λιβικό σύμφωνο, το οποίο καθορίζει, μπορεί να καθορίσει πολύ αρνητικές εξελίξεις στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν χρειάζεται να επαγρυπνούμε. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ήταν ο κύριος... και συνέχιση της πάλης. Κύριε Νικολάου Αλαβάνε. Νικολάου Αλαβάνος, Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.